Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι για το δεύτερο μέρος της εκπομπής και πάμε κατευθείαν, Σταύρο, να καλησπερίσουμε έναν εκλεκτό καλεσμένο από την Αθήνα. Πραγματικά, βουλευτής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργός Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο κύριος Αλέξης Χαρίτσης. Καλησπέρα σας, κύριε Υπουργέ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Καλησπέρα σας, καλησπέρα και στους τηλεθεατές μας. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Υπουργέ, να ξεκινήσουμε τη συζήτησή μας με την ανακοίνωση, απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου που υποστηρίζει ότι οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης θυμίζουν εκρεμές που κινείται μεταξύ αμηχανίας και απελπισίας. Συμπληρώνει ο κύριος Οικονόμου πως τα κόμματα της αντιπολίτευσης και εσείς και το Κινάλ δεν περιμένατε το μέγεθος της στήριξης της κυβέρνησης προς την ελληνική κοινωνία και πως δεν έχετε κάτι να αντιπροτείνετε. Μάλιστα. Εντάξει, εγώ κατανοώ την προσπάθεια του κυβερνητικού εκπροσώπου, αυτή άλλωστε είναι και η δουλειά του, να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα. Αυτό το οποίο πράγματι δεν περιμέναμε, πρέπει να σας πω, είναι το μέγεθος της εξαπάτησης την οποία επιχείρησε να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, όχι προς την αντιπολίτευση, προς την ελληνική κοινωνία. Αυτό είναι το χειρότερο, σε αυτές τις τόσο δύσκολες συνθήκες. Εμείς αυτό το οποίο κάναμε και το δημοσιοποιήσαμε σήμερα τα στοιχεία, αποδομήσαμε ένα προς ένα τα μέτρα, όλα τα μέτρα τα οποία ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης και εξειδικεύτηκαν σήμερα και από τον Υπουργό Οικονομικών και καταλήξαμε ακριβώς στα πραγματικά νούμερα, τα οποία δεν είδα ο κ. Οικονόμου ή κάποιος άλλος να τα αμφισβητεί, πέρα από αυτές τις πομφόλιγες που μόλις αναφέρατε κι εσείς. Τα νούμερα τα οποία δείχνουν ότι το άθροισμα των μέτρων είναι 3,4 δις, εκ των οποίων ήδη ίσχυαν τα 2,5 δις. Υπάρχουν επεκτάσεις υφιστάμενων μέτρων 460 περίπου εκατομμύρια και τα νέα μέτρα, τα αμιγώς νέα μέτρα, τα καινούργια τα οποία δεν είχε ξανακούσει, δεν είχε ξαναδεί η ελληνική κοινωνία, είναι 400 εκατομμύρια. Περί αυτού πρόκειται. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όσο και αν προσπαθεί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ή ο κ. Μητσοτάκης να μας παρουσιάσει μια διαφορετική πραγματικότητα. Επιτρέψτε μου να σας πω ότι κατά τη γνώμη μου, πέρα από το γενικό ποσοτικό, αν θέλετε, των μέτρων, σημασία έχει και η στόχευση. Σημασία έχουν και τα ποιοτικά στοιχεία. Και το λέω αυτό γιατί είδαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αφιερώνει μεγάλο μέρος της ομιλίας του στη νεολαία, για παράδειγμα. Έτσι δεν είναι, νομίζω το είδατε, το είδατε κι εσείς. Το εθνικό σχέδιο δράσης για τη νεολαία, όπως το παρουσίασε. Ναι, δεν παρουσίασε σχέδιο. Είπε ότι θα υπάρξει στο μέλλον κάποιο σχέδιο. Εισηγούμε για την ακρίβεια. Ναι, focus groups στο Μαξίμου δείχνουν ότι η Νέα Δημοκρατία κατακριμνίζεται στη νεολαία. Και είναι λογικό μετά από όλα αυτά που έχουν γίνει τα τελευταία δύο χρόνια. Όμως, εδώ το κρίσιμο είναι ότι παρότι μίλησε, είπε όλα αυτά για την νεολαία, που θα κάνει, που θα την ενισχύσει, τελικά τι αποδεικνύεται από τα νούμερα? Ότι από τα όλα αυτά τα οποία εξήγηλε, κάτω από το 1% αφορά τους νέους. 1%, κάτω από 1%. Αυτή είναι η προτεραιότητα την οποία δίνει ο κύριος Μητσοτάκης στη νεολαία. Είχαμε το περίφημο μέτρο για το πρώτο ένσημο, το οποίο τελικά τι αποδεικνύεται? Ότι είναι 100 ευρώ το μήνα για τον κάθε δικαιούχο. Ναι, γιατί πολλοί αυτή νομίζουν, είναι κύριε Υπουργέ, πως η πραγματικότητα. Εδώ αυτό να το ξεκαθαρίσουμε λίγο. Πολλοί πιστεύουν πως θα πάρει στην τσέπη του ο κάθε νέος εργαζόμενος μέχρι 29 ετών 600 ευρώ μπόνους από το κράτος το μήνα. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Εντάξει. Εντάξει, γιατί ο τρόπος με τον οποίο το παρουσίασε ο κ. Μητσοτάκης αυτό άφηνε, αν θέλετε, να διαφανεί. Mm-hmm. Η πραγματικότητα όμως, την οποία αποδεικνύουν τα νούμερα για ένα μέτρο το οποίο συνολικά έχει ένα δημοσιονομικό κόστος κάτω από 30 εκατομμύρια ευρώ, είναι ότι μιλάμε για 100 ευρώ το μήνα στον κάθε νέο και 100 ευρώ στον εργοδότη. Και συνολικά μιλάμε για δικαιούχους οι οποίοι είναι το πολύ, αν εξαντληθούν τα χρήματα και πάνε όλα πάρα πολύ καλά, 23.000 άνθρωποι. Έτσι θα αντιμετωπίσει ο κ. Μητσοτάκης τα ζωτικά προβλήματα της νεολαίας σήμερα, της πρόσβασής της στην αγορά εργασία, της ανεργίας στους νέους που είμαste πρώτοι σε όλη την Ευρώπη, στην ανεργία στους νέους με τεράστια διαφορά από τις υπόλοιπες χώρες? Έτσι θα τα αντιμετωπίσει? Με αυτήν την λογική της κοροϊδίας να δώσω και να μην παρουσιάσω ακριβώς τι περιλαμβάνει ένα επίδομα και να νομίζει ο κόσμος ότι τους δίνω μια γενναία ενίσχυση? Νομίζω ότι είναι πραγματικά
μία εξέλιξη η οποία δείχνει ακριβώς την ένδυα σχεδίου, την παντελή απουσία σχεδίου από τη μεριά της κυβέρνησης για τη στήριξη της νεολαίας. Άλλο παράδειγμα, γιατί μου αρέσει να μιλάμε και συγκεκριμένα, αν μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Γιατί έχει σημασία ο κόσμος να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συμβαίνει. Μας παρουσίασε την περίφημη φοροαπαλλαγή για την γονική παροχή. Τι συμβαίνει όμως τελικά, ποιο είναι το όφελος για τους πολίτες από αυτό το μέτρο, για κάποιον ο οποίος θέλει να κάνει μια γονική παροχή στο παιδί του αξίας 150.000 ευρώ, το όφελος ξέρετε ποιο είναι? Ναι. Το όφελος είναι μηδέν. Γιατί είναι ήδη αφορολόγητο αυτό το ποσό. Μάλιστα. Για κάποιον ο οποίος θέλει να δώσει ένα σπίτι στο παιδί του 800.000 ευρώ, προφανώς αυτό δεν αφορά τους εργαζόμενους, δεν αφορά τη μικρομεσαία τάξη, δεν αφορά την κοινωνική πλειοψηφία. Για τις 800.000 λοιπόν το όφελος είναι 36.000 ευρώ. Έχουμε δηλαδή λίγα, ελάχιστα, μηδενικά για τους πολλούς και πολλά για τους λίγους. Και υπάρχουν πάρα πολλά άλλα παραδείγματα τα οποία θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω. Για παράδειγμα, σε σχέση με τη μείωση του φόρου για τις επιχειρήσεις, όπου το 60% των επιχειρήσεων, δεν θα δει το παραμικρό όφελος, μηδέν όφελος θα δει, ακριβώς γιατί βρίσκεται σε κατάσταση ζημίας, στην κατάσταση που βρίσκεται η ελληνική οικονομία σήμερα, και το μισό όφελος από αυτό το μέτρο θα πάει μόνο σε 200 πολύ μεγάλες επιχειρήσεις. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν η στόχευση από τη μεριά της κυβέρνησης, ποιους θέλει να ευνοήσει και ποιους θέλει να εξαπατήσει. Εγώ να ρωτήσω τον κύριο Υπουργό Χρήστο. Ο κύριος Μητσοτάκης ανάμεσα στα άλλα είπε πως δεν άκουσε ούτε ένα παράπονο στη Θεσσαλονίκη, αναφερόμενος και στο μείζον θέμα του ΟΑΣΤ που μας απασχολεί πάρα πολύ, συνδυαζόμενο ασφαλώς και με το έργο του Μετρό που είναι σε εξέλιξη. Εσείς ήσασταν την προηγούμενη εβδομάδα στην πόλη μας και συμμετείχατε μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα στην σύσκεψη παραγωγικών φορέων, όπου προφανώς ενημερωθήκατε, ακούσατε τα προβλήματα των κλάδων της πόλης. Διακρίνατε κι εσείς το ίδιο κλίμα εφορίας που περιέγραψε ο Πρωθυπουργός? Εφορίας, ναι, ίσως, αλλά χωρίς το ύψιλον μάλλον. Πραγματικά, ειλικρινά δεν ξέρω με ποιους συνομίλησε ο κ. Μητσοτάκης, δεν μπορώ να το γνωρίζω αυτό. Αλλά εμείς είχαμε μία πολύωρη αναλυτική συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων, σε κλειστές πόρτες, χωρίς κάμερες, για να μπορεί ο κόσμος να μιλήσει, αν θέλετε, με μεγαλύτερη άνεση και με μεγαλύτερη ευχέρεια και μεγαλύτερη ειλικρίνεια. Με τους εκπροσώπους των παραγωγικών φορέων της Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας, και πρέπει να σας πω ότι είναι η πρώτη φορά, γιατί έχω ζήσει αντίστοιχες συσκέψεις, όπως αντιλαμβάνεστε, εδώ και χρόνια, και από πριν που ήμασταν αντιπολίτευση, μετά που ήμασταν στην κυβέρνηση, τώρα που είμαστε πάλι στην αντιπολίτευση, είναι η πρώτη φορά που βλέπω όχι πλέον θυμό, αλλά μία απόγνωση από τους εκπροσώπους των φορέων για το πώς πάνε τα πράγματα συνολικά στην οικονομία και ιδίως στους μικρομεσαίους, αλλά και πώς πάνε τα πράγματα και στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας και ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Πάντως σήμερα κύριε Χαρίτση, αν μου επιτρέπετε, το ΒΕΘ, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Σταύρο, εξέδωσε μια ανακοίνωση που λέει ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κινούνται προς την σωστή κατεύθυνση. Εντάξει, είναι άλλο πράγμα οι συζητήσεις που γίνονται σε κλειστές πόρτες, φαίνεται, και άλλο οι δημόσιες τοποθετήσεις, οι οποίες πολλές φορές περιέχουν και άλλου τύπου σκοπιμότητες, κατά τη γνώμη μου. Και αυτό νομίζω μπορεί να προκύψει και από το ρεπορτάζ το οποίο και εσείς κάνετε καθημερινά, μιλώντας με ανθρώπους της αγοράς, μιλώντας με επαγγελματίες, μιλώντας με εργαζόμενους, μιλώντας με πολίτες οι οποίοι ταλαιπωρούνται στον ΟΑΣ και στην κατάσταση που υπάρχει στο κέντρο της Θεσσαλονίκης με τα έργα του Μετρό. Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να συνειδητοποιήσει πόσο δύσκολη αυτή τη στιγμή είναι η κατάσταση. Και επιπλέον, να σας πω και κάτι, το δείχνουν και τα επίσημα στοιχεία. Έβγαλε η Ελστάτ την περασμένη Παρασκευή στοιχεία για την έκρηξη των τιμών μέσω του Γενικού Δίκτυου Τιμών Καταναλωτή. Μέχρι και 90% αυξήσεις είχαμε σε βασικά είδη διατροφής. Και βεβαίως έχουμε το μεγάλο ζήτημα με το κόστος ενέργειας, το οποίο συμπαρασύρει ολόκληρη την πραγματική οικονομία, από τη βιομηχανία μέχρι το τελευταίο μαγαζί, και τα νοικοκυριά, και ειδικά σε εσάς στην περιοχή της Βόρειας Ελλάδας, που πάντα γνωρίζουμε ότι και ο χειμώνας είναι και πιο δύσκολος, το ζήτημα αυτό του ενεργειακού κόστους συνιστά, κατά τη γνώμη μου, μία βόμβα στα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής και της οικονομίας. Μην ξεχνάμε ότι η χώρα μας για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες, είχε το πιο φθηνό ρεύμα στην Ευρώπη.
Και τώρα έχουμε φτάσει για πρώτη φορά ιστορικά, για πρώτη φορά τον τελευταίο μήνα, να είμαστε οι πιο ακριβοί σε όλη την Ευρώπη στο ηλεκτρικό ρεύμα. Αυτό είναι μια εξέλιξη η οποία δεν μπορεί πλέον η κυβέρνηση να σηκώνει τα χέρια ψηλά και να κάνει ότι δεν βλέπει το μέγεθος του προβλήματος. Βέβαια, ο Πρωθυπουργός πρόκρινε τη λύση της επιδότησης του ρεύματος ως απάντηση στην αύξηση των τιμών της ενέργειας, κύριε Χαρίτση. Αυτό πώς το σχολιάζετε, είναι ένα μέτρο ανάχωμα? Κοιτάξτε, ο Πρωθυπουργός αυτό το οποίο ανακοίνωσε είναι μια επιδότηση 150 εκατομμυρίων ευρώ για τους λογαριασμούς ρεύματος του επόμενου τριμήνου. Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο. Έτσι. Αυτό ανακοίνωσε. Απλά για να έχουμε τα δεδομένα μπροστά μας και μετά να μπορούμε να τα σχολιάσουμε. Σωστό. Εγώ έχω να σχολιάσω τα εξής. Πρώτον, το ποσό στο οποίο αναφέρεται ο Πρωθυπουργός, 150 εκατομμύρια ευρώ, προφανώς εδώ που έχουν φτάσει τα τιμολόγια και εδώ που έχουν φτάσει οι ανάγκες ολόκληρης της οικονομίας και τα νοικοκυριά και τα μαγαζιά και οι επιχειρήσεις και η βιομηχανία, να το πω πάρα πολύ απλά και λαϊκά, δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Μάλιστα. Δεύτερο βασικό ζήτημα όμως. Το ποσό αυτό δεν προέρχεται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Προέρχεται από το λογαριασμό του διοξιδίου του άνθρακα, από τα έσοδα που εισπράττει η χώρα και τα οποία τα δίνει σε επενδύσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα κόβει δηλαδή αυτά τα χρήματα η κυβέρνηση από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, για τις οποίες υποτίθεται ότι κόπτεται και μας μίλησε και στην ομιλία του τόσο πολύ για την κλιματική κρίση και την ανάγκη να ενισχύσουμε τις ανανεώσιμες. Και τρίτο βασικό, το πιο βασικό, αν μου επιτρέπετε, ζήτημα σε σχέση με αυτό το θέμα. Το κάνει αυτό η κυβέρνηση γιατί δεν αδυνατεί να προχωρήσει, δεν θέλει να προχωρήσει σε ρύθμιση επιτέλους της αγοράς. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια κερδοσκοπική τάση, ειδικά στη χονδρεμπορική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, που μετακυλίεται τελικά στον τελικό καταναλωτή. Εδώ και μήνες έχει επισημανθεί αυτό από τη ΓΕΣΕΒΕ, από την ΕΒΙΚΕΝ, την Ένωση των Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, από εμάς στη Βουλή. Δεν έχει κάνει το παραμικρό η κυβέρνηση για να παρέμβει και επιτέλους να λειτουργήσει με υγιή ανταγωνισμό η αγορά για να πέσουν τα τιμολόγια. Και βεβαίως δεν έχει κάνει τίποτα με τη ΔΕΗ για να, αντί να λειτουργεί η ίδια η ΔΕΗ κερδοσκοπικά, να παρέμβει για να μπορέσει να αποκλιμακωθεί αυτή η κατάσταση με τα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Αντί να προχωρήσει λοιπόν σε θεσμικές παρεμβάσεις, η κυβέρνηση δίνει ένα επίδομα για τρεις μήνες και ουσιαστικά μεταθέτει το πρόβλημα, το οποίο θα το ξαναβρούμε μπροστά μας σε ελάχιστο χρονικό διάστημα. Κύριε Υπουργέ, μιας και το Σαββατοκύριακο αυτό είναι το Σαββατοκύριακο του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό το οποίο θα μας έρθει δηλαδή ως αξιωματική αντιπολίτευση, τι περιμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα? Με τι καλάθι έρχεται στη Θεσσαλονίκη? Νομίζω ότι αυτό το οποίο προέχει αυτή τη στιγμή είναι να πείσουμε τον κόσμο ότι τα πράγματα στη χώρα μας μπορούν να πάνε αλλιώς. Ότι αυτή η λογική της εξαπάτησης, αυτή η τόσο δύσκολη κατάσταση στην οικονομία και κυρίως για την κοινωνική πλειοψηφία, κυρίως για τους μικρούς και μεσαίους επαγγελματίες, κυρίως για τους εργαζόμενους, αυτή η κατάσταση με την πανδημία που μας έχει πει τόσες φορές πια ο κ. Μητσοτάκης ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο μέτρα της πανδημίας, ότι την νικήσαμε την πανδημία, και δυστυχώς και σήμερα μόλις είδαμε ότι είχαμε 51 συμπολίτες μας οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους από την πανδημία. Νομίζω λοιπόν ότι το βασικό μήνυμα το οποίο θα εκπαιμφθεί με συγκεκριμένο τρόπο, με συγκεκριμένες παρεμβάσεις, με συγκεκριμένα μέτρα, είναι ακριβώς ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε αλλιώς. Και με τη στήριξη του δημόσιου συστήματος υγείας, το οποίο δυστυχώς η κυβέρνηση δεν το κάνει εδώ και 1,5 χρόνο, και με τη στήριξη των μικρομεσαίων, έχουμε παρουσιάσει ένα τρίπτυχο, τα είπαμε και στους φορείς στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγες μέρες, σε σχέση με την ρύθμιση του χρέους της πανδημίας, για το οποίο δεν ευθύνονται προφανώς οι επιχειρήσεις, έκλεισαν με κρατική εντολή, σε σχέση με την τόνωση της ρευστότητάς τους, σε σχέση με την αντιμετώπιση του οξυμένου προβλήματος με το ενεργειακό κόστος και το κόστος των πρώτων υλών. Θα παρουσιάσουμε λοιπόν ένα πρόγραμμα το οποίο απαντάει σε αυτές τις βασικές αγωνίες που έχει αυτή τη στιγμή η κοινωνική πλειοψηφία, και βεβαίως με ιδιαίτερη στόχευση σε πραγματικά μέτρα στήριξης της νεολαίας, όχι χάντρες, όχι ταξίματα, όχι κόλπα, πραγματική στήριξη της νεολαίας και στην εργασία και στην εκπαίδευση και στον ελεύθερο χρόνο
και στην ποιότητα ζωής και στη διασκέδαση. Αυτά είναι βασικοί άξονες του προγράμματός μας. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα, τους προηγούμενους μήνες, την ευκαιρία να παρουσιάσουμε σε διαδοχικές εκδηλώσεις τις βασικές προγραμματικές αιχμές που επεξεργαστήκαμε για τα βασικά ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, από το νέο ΕΣΥ μέχρι το Ταμείο Ανάκαμψης και από τους μικρομεσαίους μέχρι την κλιματική κρίση. Αυτά όλα θα κωδικοποιηθούν, θα αποκρισταλωθούν και θα παρουσιαστούν στην ομιλία του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και στη συνέντευξη τύπου βεβαίως μετά την Κυριακή, στους Έλληνες πολίτες. Κύριε Υπουργέ, βλέπω γενικότερα στο ΣΥΡΙΖΑ χρησιμοποιείτε τη λέξη εξαπάτηση όταν αναφέρεστε στον κυβερνητικό λόγο. Το είπε και ο κύριος Χαρίτη σήμερα σε συνέντευξή του στο Newsweek με την κυρία Βούλα και Χαλιά. Ναι, ναι. Απλά αυτό το οποίο μου κάνει εντύπωση είναι ότι ενώ εσείς μιλάτε για εξαπάτηση, στο ΣΥΡΙΖΑ εννοώ, ενώ γενικότερα καλλιεργείται την αίσθηση ότι η κυβέρνηση καταραίει, εν τούτης στις δημοσκοπήσεις βλέπουμε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι σταθερός εκεί στο 21,5-22%, δεν κερδίζει κάτι. Τα λέτε, αλλά φαίνεται ότι δεν πείθεται την κοινωνία. Καλά, νομίζω ότι μας αδικείται λίγο προς τα ποσοστά που δίνουν οι δημοσκοπήσεις, αλλά δεν είναι αυτό το μείζον κατά τη γνώμη μου. Κοιτάξτε, νομίζω ότι περάσαμε από μία φάση μέσα στην πανδημία εννοώ, 1,5 χρόνου, που οι πολιτικές συμπεριφορές, η κοινωνία ολόκληρη, η οικονομική δραστηριότητα, πόσο μάλλον ο τρόπος με τον οποίο βλέπει η κοινωνία τα πολιτικά πράγματα, είχαν παγώσει. Τώρα, σιγά σιγά, φαίνεται ότι και οι συνέπειες της πολιτικής της κυβέρνησης γίνονται όλο και πιο ορατές. Εγώ θα σας επεσήμανα ότι στις έρευνες της κοινής γνώμης θα είχε ενδιαφέρον να δείτε λίγο και τα ποιοτικά στοιχεία. Να δείτε πώς αυξάνεται μήνα με το μήνα ο φόβος, η αγωνία, η οργή των πολιτών. Το βασικό στοίχημα για μας λοιπόν είναι πώς αυτά τα συναισθήματα θα τα πολιτικοποιήσουμε, να τους δώσουμε πολιτική διέξοδο. Εμείς δεν θέλουμε ο κόσμος να οδηγηθεί στην απόγνωση. Θέλουμε να υπάρξει ελπίδα ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε διαφορετικά και μπορούν να πάνε προς όφελος της κοινωνίας. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς έχουμε την υποχρέωση, έχουμε αν θέλετε να ανταποκριθούμε στην απέτηση του κόσμου, να παρουσιάσουμε προτάσεις ρεαλιστικές, προτάσεις που απαντάνε στα βασικά στρατηγικά ζητήματα. Θα πάμε για παράδειγμα στη μετάβαση στο νέο ενεργειακό μοντέλο και, μέσω, και την αντιμετώπιση κλιματικής κρίσης με βασικές υποδομές οι οποίες θα είναι υπό δημόσιο έλεγχο, ή θα συνεχιστεί αυτό το ξεπούλημα των υποδομών που είδαμε τις τελευταίες μέρες τώρα μέσα σε αυτή την κρίση. Είδατε τι έγινε με το δίκτυο του ηλεκτρικού ρεύματος και το δίκτυο του φυσικού αερίου. Πώς ακριβώς θα ασκήσουμε ενεργειακή πολιτική αν δεν έχουμε βασικά εργαλεία στα χέρια μας. Εδώ τώρα να σας διακόψω, κύριε Υπουργέ, να σας διακόψω, γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ακριβώς. Είχαμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη, μόλις, Χρήστο και κύριε Υπουργέ, τον κύριο Πολίτη, ο οποίος είναι ο διευθύνοντας σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ. Και ο οποίος, μιλώντας σε εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπερταμείο εδώ στην 85η ΔΕΘ, είπε: «Εντός του 22 αναμένεται να κλείσουν διαγωνισμοί για τη ΔΕΠΑ υποδομών και την Εγνατία Οδό, η οποία ήδη έχει πουληθεί για 2,7 δις. Τρέχουν ακόμη οι διαγωνισμοί των λιμανιών Αλεξανδρούπολης, Καβάλας και Ιγουμενίτσας, που είναι οι τρεις επόμενες κινήσεις μας στον χώρο των υποδομών, ενώ όσον αφορά στη Μαρίνα της Καλαμαριάς, θα είναι η επόμενη κίνηση. Ενώ προηγήθηκε ασφαλώς και το 49% η πώληση του ΔΔΕ έναντι 2,1 δις ευρώ στους Αυστραλούς». Εδώ μιλούμε για στρατηγική αξιοποίηση ή για ξεπούλημα των ασημικών, κύριε Χαρίτση. Κοιτάξτε, καταρχάς εγώ πρέπει να σας πω ότι ελπίζω ότι όλα αυτά τα οποία έχει στο σχεδιασμό της η κυβέρνηση δεν θα προλάβουν να υλοποιηθούν, γιατί θα υπάρξουν νωρίτερα πολιτικές εξελίξεις. Μάλιστα. Και εσείς όμως δεν κάνατε ιδιωτικοποιήσεις? Εμείς κάναμε ιδιωτικοποιήσεις εφόσον αυτό ήταν η υποχρέωσή μας βάσει της συμφωνίας, βάσει του Τρίτου Μνημονίου, το οποίο αναγκαστήκαμε να υπογράψουμε. Δεν το κρύψαμε ποτέ αυτό. Προφανώς υπήρξαν επώδυνα μέτρα τα οποία αναγκαστήκαμε να εφαρμόσουμε. Δεν το κρύψαμε αυτό ποτέ από τον ελληνικό λαό. Και τη συμφωνία του Τρίτου Μνημονίου την φέραμε στο ελληνικό λαό πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2015. Το γνωρίζαμε ότι υπάρχουν δύσκολες συμφωνίες εκεί μέσα, τις οποίες έπρεπε να υλοποιήσουμε. Από εκεί και πέρα όμως, το ένα ζήτημα είναι, αν μου επιτρέπετε εδώ, το ζήτημα είναι τι, πώς και πότε προχωράς σε πώληση. Για παράδειγμα, ο ΣΥΡΙΖΑ προχώρησε στην σύναψη στρατηγικής συνεργασίας για τον ΑΔΜΙΕ με την Κινέζικη κρατική επιχείρηση και είδαμε ότι αυτό λειτουργήσε με υποδειγματικό τρόπο.
και τώρα είναι μια εταιρεία η οποία προχωράει μπροστά με πολύ καλές προοπτικές. Την ίδια στιγμή όμως βλέπουμε ότι προχωράει τώρα από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας για να περιοριστώ στον ενεργειακό τομέα. Αυτό που σας είπα πριν, την Πέμπτη είδαμε για το ΔΔΕ, την Παρασκευή για τα δίκτυα του φυσικού αερίου. Αν χαθεί ο δημόσιος έλεγχος σε αυτά τα φυσικά μονοπόλια, γιατί πρόκειται για φυσικά μονοπόλια, δεν μιλάμε για ακίνητα, δεν μιλάμε για εταιρείες οι οποίες συμμετέχουν σε μια ανταγωνιστική αγορά. Είναι μονοπόλια αυτά, τα οποία στη μία περίπτωση τα παίρνει μια ιταλική κρατική μάλιστα εταιρεία και στην άλλη ένα αυστραλιανό φαντ. Πώς μετά θα μπορέσεις να ασκήσεις πολιτική, να πιέσεις για την μείωση των τιμολογίων, να μπορέσεις να ενισχύσεις την τοπική σου παραγωγή και τη βιομηχανία όταν χάνεις τέτοιες βασικές υποδομές. Είναι πολύ κρίσιμο, όπως και στην περίπτωση της Εγνατίας στην οποία αναφερθήκατε, yeah. η οποία έχει στοιχήσει στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 6 δισεκατομμύρια ευρώ. Έτσι. Και είδαμε πώς πωλήθηκε ένας στρατηγικού χαρακτήρα οδικός άξονας, ο οποίος εξυπηρετεί πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού της χώρας και πάνω από το 1 τρίτο του ΑΕΠ της χώρας. Τέτοιες στρατηγικές υποδομές, τέτοιου στρατηγικού χαρακτήρα υποδομές, αν θέλουμε πραγματικά να συζητήσουμε σοβαρά σε αυτή τη χώρα για μια ανάπτυξη η οποία θα περιλαμβάνει τους ίδιους τους πολίτες της, τις ίδιες επιχειρήσεις της, θα παράγει εγχώρια αξία. Προφανώς σε τέτοιες υποδομές πρέπει το δημόσιο να διατηρήσει τον πρώτο λόγο. Η κυβέρνηση και μάλιστα μέσα σε περίοδο κρίσης που οι αξίες απομειώνονται προχωράει σε ένα ξεπούλημα το οποίο σίγουρα το μόνο τον οποίο δεν ευνοεί, το μόνο τον οποίο δεν ευφωλεί είναι ο ελληνικός λαός. Μάλιστα. Χρήστο. Δεν έχω να ρωτήσω κάτι άλλο. Έχω καλυφθεί. Έχεις καλυφθεί. Εγώ πολύ γρήγορα μία τελευταία ερώτηση. Έχουμε δύο λεπτά ακόμα. Παρακαλώ. Σχετικά, κύριε Υπουργέ, με τη διαχείριση των κονδυλίων του Ταμείου Ανάκαμψης, ο ΣΥΡΙΖΑ επιμένει πως τα χρήματα αυτά θα πάνε στους λίγους. Ενώ τα περιμένουμε οι πολλοί. Τι ακριβώς συμβαίνει? Κοιτάξτε, αυτό δεν νομίζω ότι πλέον το ισχυρίζεται μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω ότι υπάρχει μια διάχυτη ανησυχία η οποία προκύπτει από τα ίδια τα στοιχεία. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Από τα δάνεια τα οποία θα πάρει η χώρα μας από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία θρίζουν σε 12,8 δισεκατομμύρια ευρώ, σχεδόν το σύνολο αυτών, πλην 500 εκατομμυρίων, για να είμαι ακριβής, που θα περάσουν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα, θα πάνε μέσω των συστημικών τραπεζών. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά? Ότι μόνο οι επιχειρήσεις οι οποίες θεωρούνται αξιόχρεες από τις τράπεζες θα έχουν δυνατότητα πρόσβαση σε αυτή τη χρηματοδότηση. Πόσες και ποιες επιχειρήσεις θεωρούνται αξιόχρεες σήμερα από τις συστημικές τράπεζες? Λιγότερες από 25.000 σε σύνολο 800.000 επιχειρήσεων. Μάλιστα. Αν αυτό δεν είναι δείγμα του πόσο, σε πόσο λίγους απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα, χωρίς να έχει αυτό το οποίο έχουν προγράμματα άλλων χωρών, γιατί μελετήσαμε τι γίνεται σε άλλες χώρες, όπως τη Γαλλία για παράδειγμα, που έχει ειδικό πρόγραμμα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις ή έχει επίσης πρόγραμμα το οποίο έχει περιφερειακή διάσταση. Για κάθε περιφέρεια υπάρχει ξεχωριστό πρόγραμμα δηλαδή. Εδώ δεν το είδαμε αυτό. Όλα πέφτουν σε ένα μεγάλο κουβά, από τον οποίο μεγάλο κουβά δυστυχώς ευνοούνται μόνο οι ήδη πολύ ισχυροί. Μάλιστα. Αυτό είναι δυστυχώς το συμπέρασμα. Είναι μια ιστορική ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης, πρέπει να σας πω. Είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα το οποίο το ζητούσαμε από την Ευρώπη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δεν έχουμε την πολυτέλεια να επιτρέψουμε αυτό να σπαταληθεί σε επενδύσεις ή σε χρηματοδοτήσεις των λίγων ισχυρών της ελληνικής οικονομίας και ακόμα χειρότερα της διεθνούς οικονομίας, γιατί το ζήτημα εδώ για μας είναι πολύ κρίσιμο. Ποια εγχώρια αξία θα παραχθεί από αυτό το πρόγραμμα, η οποία θα ωφελήσει συνολικά τις επιχειρήσεις μας, συνολικά τους εργαζόμενους αυτής της χώρας. Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σας. Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Νομίζω, Σταύρο, ότι κάπου εδώ ήρθε η ώρα να κλείσουμε τη σημερινή. Νομίζω δύο εξαιρετικοί συνομιλητές. Ο κόσμος βγάζει όπως πάντα τα συμπεράσματά του. Άκουσε και τη μία πλευρά και την άλλη. Ακριβώς. Με επιχειρήματα πάνω απ' όλα. Και είναι καλό να γίνεται ο διάλογος με αυτόν τον τρόπο, χωρίς φωνές. Πολιτισμένος. Ακριβώς, ακριβώς. Να κλείσουμε εμείς εδώ, κυρίες και κύριοι, την εκπομπή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Παρασκευή, την ίδια ώρα, στις 10. Ακολουθεί αμέσως τώρα σε μαγνητοσκόπηση η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγκαίνια της 85ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ραντεβού την Παρασκευή. Καλή δύναμη.